Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Μεγάλες ζημιές από την ισχυρή καταιγίδα στην Αλεξανδρούπολη φούσκωσαν η Χήμαρη και ρίσεται πλημμυροπαθής η περιοχή. Προβλήματα στην υδροδότηση τριών περιοχών προκάλεσε η καταιγίδα στην Αλεξανδρούπολη, άμεση επέμβαση των συνεργείων της ΔΕΙΑ. Δέλτα Εύρου, νεκρά άγρια άλογα λόγω λειψιδρίας στο σημείο ικτινίατρη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νίκος Παναγιωτόπουλος, μας ανησυχεί το περιστατικό με τον πυροβολισμό του νεροφύλακα, αλλάζει πίστα η αντιπαράθεση με την Τουρκία. Και θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με το ακροκαιρικό φαινόμενο που χτύπησε χθες τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Έντονο ήταν το αποτύπωμα που άφησε στο διάβα της η περίπου 50 λεπτών καλοκαιρινή έντονη καταιγίδα που έπληξε το Δήμο Αλεξανδρούπολης, επιβεβαιώνοντας τις μετεωρολογικές προβλέψεις για καιρικές μεταβολές με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και την εκδήλωση καταιγίδων σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Περίπου στις 4 το απόγευμα, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ηλίας Δαστερίδης, με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωνε τους δημότες για την αποφυγή οποιασδήποτε μετακίνησης και προσέγγισης του ορεινού όγκου, όπως επίσης την αποφυγή Ιρλανδικών διαβάσεων λόγω της εκδήλωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων. Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά από την έναρξη της έντονης βροχόπτωσης, οι δρόμοι της Αλεξανδρούπολης μετατράπηκαν σε ποτάμια. Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ζημιές προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που εκδηλώθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στον παράπλευρο της Εγνατίας Οδού δρόμο προς τα Δίκελα. Στα σημεία τα οποία ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνα από την πρώτη στιγμή βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Βαγγέλης Πουλιλιός. Έλα, πού είσαι! Περίπου στις 4 το απόγευμα, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας Ηλίας Δαστερίδης, με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωνε τους δημότες για την αποφυγή οποιασδήποτε μετακίνησης και προσέγγισης του ορεινού όγκου, όπως επίσης την αποφυγή Ιρλανδικών διαβάσεων λόγω της εκδήλωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της, η κοινότητα Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης καλούσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην επαρχιακή οδό Μάκρης Δικελών καθώς και στην παλαιά Εθνική Οδό λόγω της παρουσίας στο οδόστρωμα φερτών υλικών απόρρια της έντονης βροχόπτωσης. Εντοπίστηκαν βλάβες και ζημιές σε γέφυρες, δρόμους και σπίτια. Ο όγκος του νερού που κατέβαινε από τα ορεινά ήταν τέτοιος που απείλησε μέχρι και το κεντρικό ρέμα, το ρέμα του Βανικιώτη, που διασχίζει την πόλη, και γι' αυτό προχωρήσαμε, όπως ανέφερε ο κύριος Δαστερίδης, στη δίωρη διακοπή της κυκλοφορίας, ώστε να μην προκύψει κανένα πρόβλημα από τη διέλευση των οχημάτων. Ανέφερε δε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα σημειώθηκε στο οδικό δίκτυο Μάκρης Δικέλων και Αλεξανδρούπολης Κίρκης με τα φερτά υλικά
υλικά να εισβάλλουν και να κλείνουν το δρόμο. Σημαντική βλάβη υπέστηκε ο κεντρικός αγωγός ίδρυψης του οικισμού των Δικέλων λόγω μετατόπισης του σωλήνα, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η υδροδότηση, ενώ γέφυρες έχριζαν εργασιών στήριξης και αποκατάστασης. Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε στον ορεινό όγκο και όχι εντός του αστικού ιστού είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείληση ρεμάτων και την είσοδό του σε αυλές και κατοικίες οικισμών, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Ενημέρωσα άμεσα την πολιτική προστασία, την αστυνομία για τον αποκλεισμό των Ιρλανδικών διαβάσεων και αποφύγαμε τα χειρότερα γιατί υπήρξε ένας πολύ καλός συντονισμός, είπε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις εχθές, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας για τη διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση φαινομένου λειψιδρίας. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύσει από την ημερομηνία έκδοση της παρούσης και για ένα μήνα, ή τη μέχρι και τις 22 Αυγούστου, αναφέρει χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη απόφαση. Μόνο μία ώρα χρειάστηκε και για την ακρίβεια μόνο 50 λεπτά για να έρθει όλη αυτή η καταστροφή και να συμβεί ό,τι συνέβη εχθές στην Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον μηχανισμό που έχει βρέθηκε στα σημεία, τα επικίνδυνα στα σημεία όπου χρειάστηκε ιδιαίτερη διαχείριση. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρω, ο κ. Βαγγέλης Πουλιλιός, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες λίγες ώρες μετά την χθεσινή έντονη βροχόπτωση στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στον κρατέ σας, τηλεθεατές σας όλους. Λοιπόν, για πείτε μας σήμερα πώς έχει καταρχήν η εικόνα, ποια είναι η κατάσταση, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γιατί εχθές ομολογουμένως περάσατε δύσκολες ώρες. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η κατάσταση άρχισε να διαμορφώνεται προς το καλύτερο και μόλις τελείωσε η νεροπόντη, μόλις σταμάτησε να κατεβάζει τις ποσότητες νερού, το ρέμα, το μεγαλύτερο ρέμα. Τα μηχανήματα της περιφέρειας μπήκαν σε διαδικασία, άρχισαν την αποκατάσταση ζημιών για να μπορέσουν στην ουσία να κυκλοφορήσουν οι δρόμοι, γιατί ήταν απροσπέλαστοι, είχαν παίζει πάζα. Όλοι οι δρόμοι είχαν χωριστεί στα δύο, δηλαδή η περιοχή εκεί. Κάναμε τις πρώτες δουλειές και σήμερα το πρωί ένα στόλος μηχανημάτων έτσι δουλεύουν από το πρωί και θα συνεχίσουν να δουλεύουν και αύριο για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τόσο τις ζημιές στο οδικό δίκτυο αλλά όσο και τις ζημιές που είναι μέσα στις αυλές και το λέω αυλές γιατί κατοικίες δεν έχουν πάρει ζημιά. Μόνο σε μια κατοικία μπήκε το νερό μέσα στο υπόγειο, ο οποίος άνθρωπος έχει πάρει καταστροφή, ήταν οι καυστήρες, ήταν οι δεξαμενές πετρελαίου και όλα αυτά και έπαθε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Πάντως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πάρα πολύ καλύτερα και αύριο θα είναι ακόμη πιο καλύτερα. Από ό,τι καταλαβαίνω και όπως μας τα λέτε, η κατάσταση βαίνει προς ομαλοποίηση και αυτό είναι το ευχάριστο αυτής της κατάστασης. Προφανώς καλά το ευχάριστο της κατάστασης είναι ότι δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή, έτσι, γιατί αυτό προέχει, αυτό είναι πάνω απ' όλα. Ωστόσο όμως, αυτή η χθεσινή έντονη βροχόπτωση ήταν και το πρώτο μεγάλο τεστ, crash test μπορεί να πει κανείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μετά την περσινή πυρκαγιά, φερτά υλικά, μαυρίλα από καΐδια, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να σας πω κάτι, μέσα στις οικισμούς δεν έπεσε και στην πόλη, δεν έπεσε νερό πολύ. Το νερό αυτό έπεσε πάνω στον ορεινό όγκο, ο οποίος είναι ακάλυπτος πλέον, δεν έχει δέντρα, είναι από τη φωτιά, είναι όλα ανεξέλεγκτα και τα μπάζω όλα αυτά, τα μαζεύει, ήταν και η πρώτη βροχή, η μεγάλη εκεί στον όγκο, και ό,τι ήταν να μαζέψει το μάτιζο και το έφερε κάτω. Μάλιστα. Το έφερε στη θάλασσα. Οι χήμαροι φούσκωσαν επί της ουσίας, οι χήμαροι φούσκωσαν. Οι χήμαροι συγκεκριμένα ένας χήμαρος, αυτός έφερε τη μεγάλη ποσότητα νερού και δημιούργησε όλο αυτό το θέμα. Αλλά όμως, αυτό θα συμβαίνει κύριε Μπασκάκη, αυτό θα συμβαίνει κάθε φορά που θα έχουμε νεροποντές σε αυτό το μέγεθος ή ακόμη και μεγαλύτερες. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πείτε μου λιγάκι, το ρέμα του Βανικιώτη σας φοβίζει καθόλου, σας προβληματίζει? Τώρα κάνουμε, να σας πω κάτι, εμένα προσωπικά επειδή έχω ζήσει καταστάσεις με σκεπασμένα ρέματα, γιατί μιλάνε για κάποιον θόρυβο που ακούστηκε, ακουγόταν, φανταζόταν η περιοχή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος να πέσει
ο δρόμος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς αύριο μεθαύριο κάνουμε μια ομάδα γιατί για να μπει μέσα στο ρέμα του Βανικιώτη, για να ελέγξει την κατάσταση. Αλλά χρειάζεται να είναι θέλει οξυγόνα, θέλει μια διαδικασία για να μπορούν να μπουν οι άνθρωποι μέσα. Καταλαβαίνετε ότι ένας δρόμος σκεπασμένος σε ένα μήκος 2 χιλιόμετρων, έτσι είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Μάλιστα. Πιστεύω ότι όμως θα τα καταφέρουμε μέχρι την Παρασκευή να μπουν μέσα οι άνθρωποι, αλλιώς θα πάνε από Δευτέρα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εγώ θέλω να σας αποδεσμεύω. Ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς είστε μαθημένος στα δύσκολα εσείς χρόνια και αν χρειαστεί να μπείτε και ο ίδιος να σκάψετε ή να διώξετε νερά ή να μετακινήσετε οχήματα, ξέρω ότι θα το κάνετε. Το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Το θέμα είναι να μην ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Το θέμα είναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, όμως να μην ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Έτσι είναι. Κανείς δεν το εύχεται αυτό, αλλά δυστυχώς όμως δεν τα βάλαμε το Θεό. Πρέπει, αυτό που θέλω να πω στους κατοίκους εκεί της περιοχής είναι όταν ακούγονται, προμηνύονται τέτοια καιρικά φαινόμενα, τουλάχιστον να μην μένουν εκεί στα σπίτια. Στα σπίτια τους. Ναι. Χρειάζεται εκεί προσοχή από όλους μας. Δηλαδή στον παραλιακό. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης από την πρώτη στιγμή με τα συνεργεία βρέθηκε στα επίμαχα σημεία για να βοηθήσει, για να συνδράμει σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση έτσι όπως εξελίχθηκε εχθές. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά βρίσκεται ο πρόεδρος, ο κύριος Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλά να πω στο σημείο αυτό ότι από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος φρόντισε να ενημερώνει τους πολίτες και παράλληλα να κάνει γνωστό τα συνεργεία. Εργάζονται νυχθημερών προκειμένου να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό οι όποιες ζημιές και να υπάρξει υδροδότηση παντού. Για πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα λίγες ώρες μετά. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας όλους εκεί στο στούντιο και στους τηλεθεατές ακροατές μας. Λοιπόν, ξέρω ότι δεν έχετε ησυχάσει δευτερόλεπτο. Από την πρώτη στιγμή εχθές και εσείς και τα συνεργεία βρίσκεστε έξω προκειμένου να συντονίσετε για να αποκατασταθούν και να εξομαλυνθούν τα προβλήματα. Τι γίνεται σήμερα, κύριε Πρόεδρε? Από χθες το απόγευμα, συνεργεία οργώνουν όλο το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην κυριολεξία για να ελέγξουν όλες τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας της ΒΕΙΑ. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι δεν είχαμε θεομηνία και βροχοπτώσεις σε όλα τα τμήματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, παρά μόνο σε τρία, συγκεκριμένα στον οικισμό των Βικέλων, πριν τον οικισμό, στη γέφυρα που υπάρχει εκεί πέρα, περνάει ο κεντρικός αγωγός που έρχεται από τις δεξαμενές της Μάκρας και υδροδοτεί τον οικισμό των Βικέλων. Την ίδια παρόμοιο περιστατικό υπήρξε το 2021, όπου μας έσπασε τον αγώγη μας, τον είχε πετάξει μέσα στο ρέμα. Είχαμε κάνει τότε, αν θυμάστε, την αντικατάσταση και τη φοράκιση του αγωγού. Κράτησε η φοράκιση, ένα επιτυχημένο έργο, αποδεδειγμένα, διότι και χθες το ρέμα ήταν πάρα πολύ φουσκωμένο. Περίπου 2 με 3 μέτρα πάνω από το ύψος της γέφυρας ήταν το νερό. Άντεξε ο αγωγός, άντεξε η φοράκιση. Μας άνοιξε μόνο 2-3 σημεία αριστερά και δεξιά το χωμάτινο έδαφος, τα οποία και με κρατική επιχορήγηση που θα ετηθώ τις επόμενες ημέρες, θα τα αντικαταστήσουμε. Άρα τα σημεία στα οποία έπρεπε από την πρώτη στιγμή να επιληφθείτε ήταν σίγουρα στα δίκελα, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Όπου ήταν φουσκωμένα τα ρέματα και περνούν. Όπου ήταν φουσκωμένα τα ρέματα, στα δίκελα. Επειδή έκανε μια μικρή διακοπή το τηλέφωνο μας, επαναλάβετε αν μπορείτε, κύριε Μιχαηλίδη, στα δίκελα και πού αλλού? Στα σημεία που τρέξαμε άμεσα ήταν τα σημεία όπου περνάνε δίκτυα πλησίων των ρεμάτων ή πάνω από ρέματα για να υδροδοτήσουμε περιοχές. Μάλιστα. Εκείνα είναι τα σημεία, επειδή ήταν φουσκωμένα τα ρέματα, αλλά έχει γίνει έλεγχο σε όλες τις εγκαταστάσεις. Δεν είχαμε πρόβλημα σε όλη τη Δημοτική Ενότητα Αφαιρών. Δεν είχαμε πρόβλημα σε όλη τη Δημοτική Ενότητα Τραϊνούπολης. Δεν είχαμε πρόβλημα στον αστικό ιστό πλην του ρέματος του Βανικιώτη που φέρνει νερά από τους ποταμούς που σχηματίζονται από τον οικισμό της Κύρκης. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα προς Χιλήν, καινούργιο νοσοκομείο κτλ. Το πρόβλημα, όπως σας είπα, ήταν στο σημείο που βρίσκεται ο αγωγός πλην τη γέφυρα των Βικέλων, στον οικισμό της Πλάκας, όπου επηρέασε η θεομηνία τη γεώτρηση που υδροδοτεί όλο τον οικισμό. Πέσαμε σε λειτουργία αμέσως στην εφευρική της, αφού όμως πρέπει να καθαριστεί το νερό, να πάει προς ανάλυση το νερό,
να μας πει ότι είναι κατάλληλο για πόσο και μετά να το δώσουμε. Θεωρώ ότι μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχει νερό οικισμό της πλάκας, γιατί περιμένουμε λίγο τα αποτελέσματα για να είμαστε 100% σίγουροι για την καταλληλότητα του νερού. Στην Παλαγία, κύριε Πρόεδρε, στην Παλαγία. Το τρίτο σημείο είναι μια περιοχή με κατοικίες ανάμεσα στην Αλεξανδρόπολη και στην Παλαγία, το οποίο αγωγός περνάει πλησίον του ρέματος, κάθετα, τον έχει σπάσει, σε εκείνο το σημείο έχει κάψει το έδαφος και έχει σπάσει τον αγωγό. Τα συνεργεία είναι εκεί από το πρωί. Επειδή όμως είναι το σημείο λίγο βίσβατο και είναι δύσκολη προσέγγιση, έχουμε καθυστερήσει. Να πω ότι θεωρώ ότι μέχρι το απόγευμα ή βάλω στις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε δώσει νερό σε όλες αυτές τις κατοικίες. Φυσικά, κύριε Πρόεδρε. Με ανακοινώσεις μας πάντως μέχρι και το απόγευμα, με ανακοινώσεις από τη σελίδα της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης, θα ενημερώνουμε τους δημότες να γνωρίζουν σε τι κατάσταση βρίσκονται όλες οι περιοχές. Σε αυτό το κομμάτι τα έχετε καταφέρει κατά το δυνατόν καλύτερα. Θέλω να πω στο κομμάτι της ενημέρωσης και της γνωστοποίησης. Οι κάτοικοι γνωρίζουν, οι δημότες γνωρίζουν, οι επισκέπτες γνωρίζουν και έτσι πρέπει να γίνεται, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα που και η επισκεψιμότητα είναι πολύ μεγαλύτερη στο Δήμο. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, εκτός και αν το έχουμε καταλάβει, το έχουμε αντιληφθεί λάθος. Η χθεσινή νεροποντή, δυστυχώς θα πω εγώ, ήταν το πρώτο μεγάλο τεστ. Crash test μετά την περσινή φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Πολλά φερτά υλικά, καμένα, από καΐδια. Θέλω να πω ότι αυτή η εικόνα αποτυπώθηκε χθες, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Ναι. Να σας πω κάτι λίγο πάνω σε αυτό, διότι άκουσα διάφορες συνεντεύξεις το πρωί και από την αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για ολιγορία της Δημοτικής Αρχής και για καθυστέρηση ως προς τις αποκαταστάσεις. Να ενημερώσουμε τους δημότες, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά μάλλον θα χρειαστεί να το πούμε ξανά. Το μόνο που μπορεί να κάνει σε μια θεομηνία ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και οι υπηρεσίες του είναι να αντικαταστήσει άμεσα αυτό που μπορεί. Όταν έχεις ρέματα φουσκωμένα, όταν έχεις κατολιστήσεις βουνών, όταν έχεις μεγάλα περιστατικά, τα οποία δεν μπορεί ο Δήμος ούτε με ίδιους πόρους να τα αποκαταστήσει, ούτε με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, γιατί είναι επιλέξιμες δαπάνες για συγκεκριμένα έργα, ούτε με άλλο τρόπο που υπάρχει πλην της κρατικής επιχορήγησης. Θέλω να πω ότι όσο πιο γρήγορα δοθούν τα χρήματα από το κράτος ως επιχορήγηση, τόσο πιο γρήγορα θα συμβασιοποιηθούν και θα ξεκινήσουν τα έργα. Εμείς είμαστε δίπλα με τα συνεργεία που διαθέτουμε και το λιγάριθμο προσωπικό σε όλους τους δημότες και παρόν συνεχώς και χθες τα μηχανήματα του Δήμου. Μισή ώρα μετά τη βροχή βρίσκονταν εκεί και καθαρίζαν και άνοιγαν δρόμους. Θέλω να πω ότι από την πλευρά μας αυτό που μπορεί να γίνει γίνεται κατά το δυνατό βαθμό. Από εκεί και έπειτα, όλα αυτά που συζητάμε τώρα, οι θεομηνίες που χρειάζονται κορμοδέματα πάνω σε βουνά, χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα πέριξ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αυτά είναι δουλειά, να σας πω, πιο πάνω της περιφέρειας ή κρατικές επιχορηγήσεις, αν δώσουν σε εμάς και τα συμβασιοποιήσουμε. Αυτά μάλλον θα πρέπει να αναφερθούν και η αντιπολίτευση, αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο, λίγο προς τους βουλευτές, να ρωτήσουν αυτούς πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να δώσουν τις χρηματοδοτήσεις, να δώσει τις χρηματοδοτήσεις η κυβέρνηση. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Έχουμε συνεχώς, συνεχώς οχλήσεις προς την κυβέρνηση, αλλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να κατηγορηθεί ο Δήμος για την όλη κατάσταση που επικρατεί. Κύριε Πρόεδρε, μου δίνει μια πολύ καλή πάσα να πω το εξής και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Προφανώς οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά σε αυτό το έρμο κράτος πώς τρέχουν αυτές οι διαδικασίες. Ένα χρόνο μετά σχεδόν τις περσινές πυρκαγιές στον Εύρο και ακόμη προσπαθούμε να ορθοποδήσουμε, να υπουλώσουμε τις πληγές μας. Ακόμη δεν ξέρουμε από το πρόγραμμα ανασυγκρότησης που υποτίθεται ότι τρέχει και βρίσκεται σε εξέλιξη, για να τα λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους, τι χρήματα από πού και σε τι έργα θα πάνε, για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, όταν ένα χρόνο μετά η κυβέρνηση ίδια δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τα κονδύλια, τα προγράμματα, τα έργα, κανείς καταλαβαίνει πώς λειτουργούμε σε γενικό πλαίσιο. Φυσικά ο κόσμος καλά κάνει και διαμαρτύρεται. Οι κάτοικοι καλά κάνουν και περιμένουν και αγωνιούν, γιατί έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και να απαιτούν από εσάς, αλλά να ξέρουμε όμως και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθενός, έτσι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Να σας πω ότι οι πληροφορίες που είχα σε τηλεδιάσκεψη που έγινε με τον κύριο Τριαντόπουλο, υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικών Κρίσεων και Κλιματολογικών Κρίσεων, με διαβεβαίωσε ότι το Σεπτέμβριο θα γίνει εκταμείευση των χρημάτων. Μάλιστα. Και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα το Εύρος μετά, η ανασυγκρότηση του Εύρου δηλαδή, που αφορά όλο το νομό, από καταστάσεις βασικές καθώς και
αντιπλημμυρικά έργα, θωρακίσεις. Κάποια χρήματα από εκεί θα πάνε και προς τη ΔΕΙΑ και προς το Δήμο. Κάποια θα τα διαχειριστούν οι ίδιοι τους και θα τα συμβασιοποιήσουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχει περάσει ένας χρόνος. Απ' την άλλη όμως, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την κυβέρνηση, η κυβέρνηση από το 2021 αντιμετωπίζει κάθε χρόνο θεομηνίες και καταστροφές σε όλη τη χώρα. Σίγουρα υπάρχει προτεραιοποίηση. Σίγουρα κοιτάξανε παραπάνω περιοχές οι οποίες δεν είχαν σπίτια να μείνουν οι άνθρωποι. Όπως η Θεσσαλία. Λογικό. Θεωρώ ότι κοιτάχθηκε κάπως έτσι από την πλευρά τους. Και έτσι γίνεται όπως και από την υπηρεσία μας. Όταν δεν έχει μια περιοχή νερό, σε αυτή δίνουμε προτεραιότητα και μετά σε παρέμβαση σε μια άλλη για να φωρακίσουμε κάτι, ας πούμε, σε περίπτωση που γίνει κάτι. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Κανείς μιλάει με λογική και με αντικειμενικότητα. Προφανώς υπάρχει η προτεραιοποίηση και η ιεράρχηση των καταστάσεων, των γεγονότων και των πραγμάτων που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Αλλά ένα χρόνο μετά κάποια πράγματα έχουν καθυστερήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή δύναμη στο έργο σας. Μακάρι να μην μας βρουν άλλες θεομηνίες μεγάλης διάρκειας, διότι το χθεσινό φαινόμενο ήταν μισής ώρας. Και είδατε τι ζημιά προκάλεσε και πόσο φούσκωσαν τα ρεύματα. Αν κρατούσε λίγο παραπάνω, μπορεί να είχαμε και άλλες ζημιές χειρότερες. Να ευχηθούμε να μην γίνει κάτι μέχρι να ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις όλου του νομού Εύρου, διότι είναι μια μεγάλη. Το 90% είναι καμένο και καταστραμμένο. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Κατολιστήσεις, φερτά υλικά καμένα, εισχώρηση στο νερό της λίμνης και όλα αυτά που έχουμε πει ξανά. Να ευχηθούμε να γίνουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις και να μην μας δώσει κάτι κακό. Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Φεύγουμε τώρα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και πάμε σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί εντόνως τις τελευταίες ημέρες. Τουλάχιστον 5-6 είναι τα νεκρά άλογα στο Δέλτα του Εύρου, ενώ πολλά από τα δεκάδες ζωντανά παρουσιάζουν εικόνα εξάντλησης και αφυδάτωσης. Εικάζεται ότι η αιτία θανάτου των αλόγων είναι η έλλειψη πόσιμου νερού εξαιτίας της χαμηλής στάθμης των υδάτων του Εύρου από τη λειψιδρία, αλλά και επειδή έχει σχωρήσει αλμυρό νερό στο ποτάμι. Φαινόμενο που είναι ναι μεν φυσικό, αλλά κάθε χρόνο εντείνεται. Να πούμε φυσικά ότι στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή ο Σύλλογος Ενήσιο Δέλτα προκειμένου να βοηθήσει τα άγρια άλογα και να τα προστατεύσει, ενώ πρέπει να πούμε ότι στο σημείο βρέθηκε και η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να κάνει επιτόπου ελέγχους, πήρε δείγματα από τα νεκρά άλογα και αναμένονται τα αποτελέσματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο θάνατός τους οφείλεται σε αφυδάτωση ή σε κάτι άλλο. Οι συνεχιζόμενες επί ημέρες υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την εισχώρηση του θαλασσινού νερού στο δέλτα του ποταμού Εύρου φαίνεται ότι είναι οι βασικές αιτίες που οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 6 άγρων αλόγων, τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες διαβιούν ελεύθερα στη συγκεκριμένη περιοχή. Με μια κινητοποίηση που έγινε από πολίτες μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Ενήσιο Δέλτα, τοποθετήθηκαν και θα ανατροφοδοτούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα αυτοσχέδιες ποτίστρες σε διάφορα σημεία του βιοτόπου, προκειμένου το φαινόμενο να μην πάρει μεγαλύτερη έκταση και να μην βρουν τραγικό θάνατο περισσότερα ζώα. Πάντως, όπως καταγγέλουν τα μέλη του συλλόγου, τα πρώτα καμπανάκια τα είχαν χτυπήσει πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν άρχισαν να εντοπίζονται στο Δέλτα νεκρά ψάρια. Παρά τις εκκλήσεις προς τους αρμόδιους φορείς για αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν υπήρξε ανταπόκριση εγκαίρως, όπως είπανε χαρακτηριστικά. Από προχθές που πήγαμε, που κατεβάσαμε 300 μπετόνια νερό, κατεβάσαμε και κάμποσες αυτοσχέδιες μεγάλες δεξαμενές, ο σύλλογός μας, ο Σύλλογος Ενήσιο Δέλτα, που είμαστε οι άνθρωποι που δραστηριοποιούμαστε μέσα και έχουμε και τις καλύβες μέσα στο Δέλτα και τα αγαπάμε το σπίτι μας και τα ζώα που είναι εκεί πέρα. Και ένα κομμάτι και αυτό είναι και τα άγρια τα άλογα. Βλέποντας αυτή την τραγική κατάσταση και θέλοντας να αποφύγουμε τα χειρότερα, το Σάββατο δραστηριοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε ο Σύλλογος με όλα τα μέλη του. Κατεβάσαμε αυτοσχέδιες δεξαμενές, 300 μπετόνια νερό. Τα τοποθετήσαμε στην νησίδα, σε εκεί ακριβώς που είναι τα άγρια τα άλογα. Τα άγρια τα άλογα ανταποκρίθηκαν αμέσως στο νερό, το μύρισαν αμέσως το γλυκό το νερό, γιατί ήταν ήδη ταλαιπωρημένα πάρα πολύ. Χθες μέλη του συλλόγου μας μεταφέραμε και μπάλες με τριφύλλη για να βοηθήσουμε και στη σύντησή τους τα άλογα αυτά. Εν τω μεταξύ, η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πήρε δείγμα από νεκρά άλογα και αναμένονται τα αποτελέσματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο θάνατός τους οφείλεται σε αφυδάτωση σε κάτι άλλο. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, κλιμάκιο της κτηνιατρικής θα επισκεφτεί εκ νέου την νησίδα που βρίσκεται το κοπάδι με τα δεκάδες άγρια άλογα και θα κάνει ενέσεις σε όσα παρουσιάζουν εικόνα εξάντλησης και αφυδάτωσης. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Βαγγέλης Πουλιλιός σημειώνει πως πριν από περίπου 10 ημέρες με εντολή του περιφερειάρχη του κ. Τοψίδη πραγματοποίησε αυτό
υποψία στην εισίδα έκτασης 100.000 στρεμμάτων, όπου μεταξύ άλλων διαβεί τριψήφιος αριθμός ανεπιπτήρων αλόγων και βοηδή ελευθέρας βοσκής. Το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ότι μετά την εισχώρηση του ποταμού σε μήκος περίπου 10 χιλιόμετρων του θαλασσινού νερού, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη νησίδα να περιβάλλεται πλέον από μη πόσιμο νερό, σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης. Εξάλλου, από την ίδια αιτία θανατώθηκαν και πολλά ψάρια τις τελευταίες εβδομάδες. Η διαχείριση και επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική στιγμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Πουλιλιός, λόγω της λειψιδρίας και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αρμόδιος για τα ζώα αυτά είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και όχι η περιφέρεια, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την επιχείρηση υδροδότησης της περιοχής. Το θέμα είναι ότι εδώ και χρόνια αυτή η περιοχή έχει εγκαταληφθεί. Έχουν γίνει πλημμύρες, καταστροφές και καμία παρέμβαση. Αναλάβαμε τώρα ως περιφέρεια, χωρίς να έχουμε την άμεση υποχρέωση ή αρμοδιότητα, να το αντιμετωπίσουμε, γνωρίζοντας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, διευκρινίζει ο κ. Πουλιλιός, συμπληρώνοντας πως η δυσκολία έγκυται μεταξύ άλλων και στην δυνατότητα άμεσα μεταφοράς στο σημείο της απαιτούμενης ποσότητας νερού, της δημιουργίας και τοποθέτησης δεξαμενών και ποτιστριών, αλλά και ζωοτροφής. Για το πρόβλημα αυτό μίλησε στον Maximum FM και στον Δημήτρη Κολλιό ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα αυτό έπρεπε να το επιληφθεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η περιφέρεια δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Παρ' όλα αυτά, βοηθάει και στηρίζει όπου και όταν χρειάζεται. Ο Δήμος, τον οποίο βρέθηκε το υποείδεσμο. Τώρα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι υπεύθυνος για τα άλογα. Σε περίπτωση, λέει, αδέσποτο υποείδεσμο, αρμόδιο για τη διαχείριση του σύμφωνα με το νόμο 343, ναι. Το νόμο, όπως το οποίο έχει ισχύει με το νόμο, άρθρο 83, είναι ο Δήμος, τον οποίο βρέθηκε το υποείδεσμο. Παρ' όλα αυτά, είναι τα υποείδεσμα αυτά. Ήδη εχθές, με παρέμβαση των υπερηφερειάρχων, ευχαριστώ δημοσίως τον κύριο Υπουργό, με το στρατό, πήγε εκεί πέρα, αν θέλετε, δυτείο του στρατού, υδροφόρα. Μπράβο. Και μαζί με συνεργασία με τους ανθρώπους του Ινήσιο Δέλτα πήγαν μέσα νερό. Σήμερα που μιλάμε, πάλι με συνεργασία με το στρατό, με σχεδία, θα περάσει ένα τσιπί μέσα για να κάνει δρόμο, για να μπορούν να πάμε ζωοτροφές. Η πυροσβεστική, έγινε σύσκεψη, η πυροσβεστική στρατός και περιφέρεια, για να βοηθήσουμε. Ήδη μέσα είναι η κτηνή, θα πάει και ένα τσιπί για να θάψει δύο ζώα, είναι εκεί πέρα που λένε ότι έχουν αρχίσει να πεθαίνουν τα ζώα, αλλά αυτά πάντα πεθαίνουν τα ζώα. Πήγαν κτηνίατροι, πήραν, αν θέλετε, δείγματα για να κάνουν τσιπί τις αναλύσεις. Θα πάμε να θάψουμε τα ζώα μέσα με ένα τσιπί, θα πάμε τροφές. Τι άλλο να κάνει μια περιφέρεια που σας λέω ότι δεν είναι αρμοδιότητας, αλλά παρόλα αυτά ασχολείται και με το κομμάτι αυτό. Και τα λέω όλα αυτά γιατί πολλές φορές λέει τι κάνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια ασχολείται με τα θέματα που είναι αρμοδιότητά τη και παράλληλα συμμετέχει, συμβάλλει σε θέματα μη αρμοδιότητα λόγω των χρηματικών εργαλείων. Και επειδή η περιφέρεια έχουν τα χρήματα, θα δώσω χρήματα και στα νοσοκομεία όταν θα έχουμε τέλει την πανδημία, θα δώσω χρήματα και στην περιοχή για τον εξοπλισμό και στην αστυνομία για τον εξοπλισμό και γενικότερα θα χρηματοδοτήσω οτιδήποτε περνάει και είναι, αν θέλετε, σύνομο με τις νομοθεσίες που ακολουθούμε. Ο ακριβής αριθμός των άγριων αλόγων στο Δέλτα είναι άγνωστος, ενώ κάποιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πρόκειται για τουλάχιστον 400 με 500 ζώα. Πρόκειται για άλογα παρατημένα που κάποτε είχαν ιδιοκτήτες. Ωστόσο, κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται και να αυξάνεται ο πληθυσμός τους. Κατά καιρούς, οι καταγγελίες για καταστροφή καλλιεργειών από την παρουσία τους είναι πολλές και σε ένα βαθμό εύλογες. Το συχνότερο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω της μειωμένης βλάστησης από την ανοβρία, τα άλογα ψάχνουν για τροφή εκτός βιοτόπου και φτάνουν ακόμα και στα χωράφια των αγροτών για να τη βρουν, προκαλώντας φθορές στις καλλιέργειες κυρίως ρυζιού και μυδικής. Πριν από περίπου 3 χρόνια, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Εύρω, ο κ. Πέτροβιτς, είχε αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Βορύδη, στην οποία περιέγραφε τη δυσάρεστη κατάσταση, προτείνοντας να αναθεωρηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη των καλλιεργειών από εισβολές άγριων ζώων και σε περιοχές Natura, πέρα αυτών που προβλέπονται από τις περιοχές της ζώνης Ραμσάρ. Επιπλέον, ζητούσε να ενταχθεί στην ορολογία του κανονισμού και όρος άγρια άλογα που διαβιούν ελεύθερα σε προστατευόμενους βιοτόπους. Σε απάντηση του τότε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων μέσω του ΕΛΓΑ είχε επισημάνει ότι ο οργανισμός είναι ανοιχτός σε μια τέτοια τροποποίηση στην επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού, υπό την προϋπόθεση όμως εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων. Επιπλέον, ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Εύρου και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να υπάρξει μέρημνα και φροντίδα για τα ζώα με τη δημιουργία χώρου 200-300 στρεμμάτων με οικολογική περίφραξη, ώστε να μπορούν να ζουν εκεί, να συντίζονται αλλά και να προστατεύονται. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την ουσιαστική προστασία των ζώων αυτών στο Δέλτα και για την αρμονικότερη συνύπαρξή τους με τους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα, η μη ανάληψη πρωτοβουλειών και μακροπρόθεσμων μέτρων σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση να έχουν δραματικές συνέπειες για τα υπέροχα αυτά ζώα.
Δυστυχώς, όπως το είπατε, η λειψιδρία έχει χτυπήσει το Δέλτα, ειδικά το νότιο κομμάτι του Δέλτα, κάτω από το φράγμα ουσιαστικά που έχουν φτιάξει οι Τούρκοι. Όπως γνωρίζετε, για να σας κατατοπίσω λίγο με το μέρος, ο ποταμός Εύρος είναι φυσικό σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως σημεία που το ποτάμι έχει αλλάξει ροή τα τελευταία χρόνια, οπότε σε κάποια σημεία ανήκει στην Ελλάδα, σε κάποια σημεία ανήκει στην Τουρκία. Σε ένα από τα σημεία που ανήκει το ποτάμι όλο στην Τουρκία, οι Τούρκοι έχουν κάνει ένα φράγμα για να παίρνουν νερό του ποταμού να ποτίζουν τους τεράστιους οριζόντες. Όση ώρα μας μιλάτε, βλέπουμε τα πλάνα που οι κάτοικοι μεταφέρουν νερό και βάζουν νερό σε ειδικά δοχεία για να πίνουν νερό τα άλογα. Ναι, ναι. Αυτό ήταν μια ενέργεια του συλλόγου μας. Θέλω να σας εξηγήσω ότι από το φράγμα εκεί κάτω, λοιπόν, επειδή δεν κατεβέ νερό του ποταμού, έχει συγχωρήσει μόνο θαλασσινό νερό. Τα άλογα, περίπου στα 500, αν έχω σωστή εικόνα, είναι εγκλωβισμένα σε ένα νησάκι, στο ενήσιο Δέλτα. Mm-hmm. Περιτριγυρίζεται μόνο μαλμυρό νερό πλέον, οπότε τα καημένα άλογα δεν έχουν πόσιμο νερό να πιούνε. Και όταν μας ενημερώσανε μέλη του συλλόγου μας ότι υπάρχει πρόβλημα με τα άλογα, γιατί δεν είναι μόνο τα άλογα, λίγες μέρες πριν, περίπου 10 μέρες, είχαν ψοφήσει όλα τα ψάρια του γλυκού νερού. Η λειψιδρία, λοιπόν, η εισχώρηση θαλασσινού νερού στο δέλτα του ποταμού Εύρου και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται να οδήγησαν στον θάνατο των συγκεκριμένων αλόγων από τα 200 περίπου που διαβιούν στην περιοχή. Μαζί μας τώρα βρίσκεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Ενήσιο Δέλτα, ο κύριος Νίκος Μουσουνάκης, για να μας περιγράψει πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή η κατάσταση και τι πρέπει να γίνει, γιατί έτσι κι αλλιώς τα μέλη του Συλλόγου από την πρώτη στιγμή ανέλαβαν δράση με σκοπό την διάσωση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού των άγριων αυτών αλόγων. Κύριε Μουσουνάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, εσείς, όπως είπα, από την πρώτη στιγμή που καταλάβατε τι πάει να γίνει και σε τι κίνδυνο μπαίνουν τα ζώα, σπεύσατε με αυτοσχέδιες ποτίστρες, με μπιτόνια, με ό,τι μπορούσατε για να βοηθήσετε, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Βλέποντας την κατάσταση των ζωντανών των αλόγων, βλέποντας ότι δεν έχει κανένας φορέας που έπρεπε να έχει δραστηριοποιηθεί πριν από μας άμεσα να ενοχληθεί και να βάλει ένα πρόγραμμα ότι κάτι πρέπει να γίνει, και κρίνοντας ότι αν δεν επεμβούμε εμείς θα υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα από αυτά τα ζώα, συνοήθηκε ο σύλλογός μας και τα μέλη και δραστηριοποιηθήκαμε άμεσα, κατεβάζοντας αυτοσχέδιες δεξαμενές, και την πρώτη μέρα το Σάββατο που κάναμε αυτή την οργάνωση, 300 μπετόνια περίπου νερό. Κύριε Πρόεδρε, τα ζώα αυτά αναφυσβήτητα, κανείς βλέποντας και τις σχετικές εικόνες, είναι ταλαιπωρημένα, είναι εξαντλημένα. Πόσα άλογα έχουν μέχρι στιγμής χαθεί, πόσα έχουν πεθάνει? Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί είναι πυκνά τα μέρη. Αυτά τα 3-4-5 άλογα που είναι εκεί μπροστά και είναι ορατά, τα βλέπουμε. Πιο μέσα που είναι τα πυκνά, δεν έχουμε μπει εκεί μέσα και δεν απασχολεί τώρα αυτό εμάς προσωπικά πόσα άλογα έχουν πεθάνει. Μας απασχολεί να γλιτώσουμε τα ζωντανά που βλέπουμε. Καλά, προφανώς ξέρουμε περίπου πόσα είναι τα υπόλοιπα άγρια άλογα, κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε τον αριθμό των υπολείπων αλόγων, είναι περίπου 200-300. Αυτά τα που είναι ορατά υπολογίζονται στα 200 περίπου άλογα, αλλά μπορεί να είναι και 300, μπορεί να είναι και 400. Δεν ξέρουμε τώρα που θα ανεβαίνουν πάνω, γιατί εμείς βάζοντας νερό, τα άγρια τα άλογα το μυρίζουν τα νερά και έρχονται πάνω, ανεβαίνουν. Δεν ξέρουμε το πόσο θα είναι ο πραγματικός αριθμός, γιατί η έκταση του δέντρου είναι μεγάλη, πυκνά είναι τα μέρη. Δεν ξέρουμε πόσα κρύβονται μέσα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι. Από όσο γνωρίζω, και η πυροσβεστική έσπευσε να βοηθήσει, έκανε εκεί έναν αυτοσχέδιο αγωγό για να τροφοδοτείτε από τη στεριά το νησί, τέλος πάντων, που φιλοξενεί τα άλογα, η νησίδα. Από όσο επίσης γνωρίζω, έχουν μεταβεί και εκτενίατροι της περιφέρειας για να πάρουν κάποια πρώτα δείγματα προκειμένου να διενεργήσουν και τη σχετική νεκροψία, νεκροτομή. Τώρα περιμένετε από εδώ και έπειτα να δείξουν τα αποτελέσματα αυτά, τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και πώς πρέπει να διαχειριστεί συνολικά την κατάσταση και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης, την ευθύνη για την περιοχή την έχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Την ευθύνη για τα συγκεκριμένα ζώα, γιατί θεωρούνται αδέσποτα. Ναι, ναι, μα προφανώς. Αφού... Ναι. Να το πάρω λίγο από την αρχή, να πω ότι την Κυριακή μας πέρασε ο σύλλογός μας, κουβάλισε τροφές, μπάλες με τρεφίλι μέσα. Πάλι με δικά του μέσα, με δικά του έξοδα, ο σύλλογος κάλυψε αυτά τα έξοδα.
και μια μικρή βοήθεια είχαμε από κάποιες κάθες από το φορέα διαχείρισης, και την προθυμία τους που ήταν να συμβάλλουν και αυτοί στην αγορά τροφών για τα ζώα. Τη Δευτέρα κανόνισε η περιφέρεια να κατεβάσει δεξαμενές, πράγμα που δεν πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε χθες, και υποσχέθηκε να κατέβαζε και κάποιες ζωοτροφές, το οποίο πάλι πραγματοποιήθηκε χθες. Κατεβήκανε κάπου 25 με 30 μπάλες χόρτο. Μάλιστα. Χθες κατεβάσαμε εμείς κάτω από το σύλλογο τις δεξαμενές που τις κόψαμε, να επισημάνω ότι η περιφέρεια το κανόνισε να έρθουν οι δεξαμενές αυτές, και εμείς τις κόψαμε στη μέση, τις κλείναμε, τις καθαρίσαμε, τις κολλήσαμε και τις κατεβάσαμε χθες κάτω στο ενίσιο. Μάλιστα. Σε συνεννόηση περιφέρεια με την πυροσβεστική, μας κατέβασε χθες η πυροσβεστική 8 τόνους νερό και τοποθέτησε πράγματι αυτό το σωλήνα, το άστιχο, μήκος περίπου 150 μέτρων, από το βατό το σημείο του ΔΕΛΤΑ, που μέχρι εκεί δηλαδή που έρχονται τα αυτοκίνητα, μέχρι την απέναντι πλευρά που μεταφέραμε με τις βάρκες μας το λάστιχο, και μας το άφησαν να μείνει μόνιμα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Προφανώς, κύριε Μουσουνάκη, προέχει, όπως είπατε και εσείς. Χθες δόθηκανε 8 τόνους νερό, αλλά οι δεξαμενές που υπάρχουν εκεί είναι για 12 τόνους. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, και αυτό είναι το σωστό και αυτό προέχει, να σωθεί το υπόλοιπο κοπάδι τέλος πάντων των άγριων αλόγων, και εκεί έχετε επικεντρώσει την όλη σας προσοχή και την όλη σας βοήθεια. Καταλαβαίνω ότι και με την στήριξη της περιφέρειας, που δεν είναι δική της αρμοδιότητα, αλλά προσπαθεί παρόλα αυτά να βοηθήσει με νερό και τροφή μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, όπως είναι η πυροσβεστική, να κάνετε τα μέγιστα. Ωστόσο, τώρα θα μου πείτε τι ρωτώ εγώ πάλι. Το ρωτώ. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εμφανίστηκε καθόλου δια των αρμοδίων υπηρεσιών να βοηθήσει? Σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα πριν λίγη ώρα με κάποιο στέλεχος δημαρχίας, μου είπαν ότι προθυμοποιούνται να βοηθήσουν. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια όχληση ότι προθυμούνται να βοηθήσουν, αλλά πρέπει να δουν λίγο και το νομικό πλαίσιο που με είπαν, ότι αν πράγματι ανήκει ή έχει μερίδιο ευθύνης η δημαρχία. Που δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμα. Μάλιστα. Είναι σε ψάξιμο, μου λένε, και θα το δούμε. Μάλιστα. Υπάρχει μια διάθεση να βοηθήσουν, αλλά να δούμε. Μέχρι να γίνουν τα έργα. Μην πεθάνουν και τα υπόλοιπα μέχρι να βρούμε τη διάθεση της Δημοτικής Αρχής για να βοηθήσει. Συγγνώμη, δεν άκουσα λίγο. Λέω, μην πεθάνουν και τα υπόλοιπα άλογα μέχρι να δούμε τη διάθεση της Δημοτικής Αρχής. Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε. Προφανώς δεν είναι της παρούσης να ψάξουμε να βρούμε ποιος ευθύνεται, δεν ευθύνεται και τι έπρεπε να γίνει, να μην γίνει. Προέχει να σωθούν τα ζώα. Καμία αντίρρηση. Αλλά για να σωθούν τα ζώα θα πρέπει να ξέρουμε και ποιος μπορεί πρακτικά να βοηθήσει, ποιος μπορεί να συμβάλλει. Γιατί εσείς πήγατε εκεί, όπως κάνετε κάθε φορά με το ενίσιο, και θα είστε εκεί κάθε φορά που προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις, εθελοντικά για να βοηθήσετε σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Έτσι ακριβώς. Εμείς το θεωρούμε σπίτι μας εκεί και προστατεύουμε το σπίτι μας. Μέσα σε αυτή τη λέξη που λέμε σπίτι μας περιλαμβάνει και τα παραπήγματα, περιλαμβάνει και το ζωντανό και τα ζωντανά που είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι, και τα φροντίζουμε και τα θεωρούμε υποχρέωσή μας να τα φροντίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, η λειψιδρία, από ό,τι κανείς καταλαβαίνει, οι υψηλές θερμοκρασίες, όλα αυτά συνετέλεσαν για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς, η λειψιδρία είναι το πρώτο, η έλλειψη υποδομών είναι το δεύτερο, γιατί αν είχα φτιάξει η έλλειψη υποδομών, θα λέω είναι το φράγμα που είναι στην ευθυγράμμη, στη δικιά μας την πλευρά, που είναι κατεστραμμένο εδώ και 10 χρόνια, δεν νοιάζει κανένας να το φτιάξει, για να εμποδίσει τη θάλασσα να ανεβεί και να κρατάει και γλυκό νερό το ενίσιο μέσα, με αποτέλεσμα το γλυκό το νερό να φεύγει στη θάλασσα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που έχουμε λειψιδρία και συγκρατούν οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι τα νερά, να μην υπάρχει ούτε σταγόνα γλυκό νερό. Παρατηρήσαν πριν 20 μέρες περίπου που ψόφησαν όλα τα ψάρια του γλυκού νερού από αυτό που δεν υπάρχει, που δεν πέφτει γλυκό νερό καθόλου. Τα άλογα έχουν εδώ και 20 μέρες πίνουν θαλασσινό νερό. Με αυτό έχουν σαν αποτέλεσμα να καταστρέφονται τα εσωτερικά τους όργανα, γιατί γνωρίζουμε ότι πίνοντας ένα ζώο θαλασσινό νερό, το τι ζημιές παθαίνει. Εμείς τώρα με αυτή την δημοτική ενέσα που κάνουμε και παρατηρήσαμε σε αυτά τα ζώα που πήραν άμεσα μυρωδιά το νερό και ήρθαν και ποτίζονται και σιτίζονται, είδαμε μια καλύτερη κατάσταση μερικών αλόγων. Μακάρι. Βέβαια, αυτό ξαναεπαναλαμβάνω, το διαπίστωσαν αυτό, να πω ότι και το διαπίστωσαν και οι κτηνίατροι, ήρθαν οι κτηνίατροι πράγματι χθες
Πήρανε κάποια δείγματα, η κτηνίατρος πριν βγάλει επίσημο πόρισμα μας είπε μας προφορικά ότι, ότι ο θάνατος του συγκεκριμένου αλόγου που εξέτασε οφείλεται στην αφυδάτωση, δηλαδή και στην πόση θαλασσινού νερού. Σήμερα ξαναήρθανε, τους μεταφέραμε τους κτηνίατρους μέσα, κάνανε κάποιους ορούς σε κάποια άλογα που ήταν εξαντλημένα. Το αποτέλεσμα δεν το ξέρουμε βέβαια, θα φανεί στις επόμενες μέρες. Και τώρα αυτό που προέχει είναι να συνεχιστεί αυτό, το να, η μεταφορά του νερού, ζωοτροφών και βλέπουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, η κύριε Πρόεδρε. Ανά τρεις μέρες περίπου χρειαζόμαστε 12 τόνους που είναι δεξαμενές νερό. Κατανοητό, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Διαχείριση της κατάστασης προσπαθείτε να κάνετε τα τελευταία 24 ώρα. Εγώ το θα πω κάτι τελευταίο. Αυτό θέλει τρεις μήνες, μέχρι να πιάσουν οι βροχές. Βέβαια, σε αυτό έχετε. Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Μουσουνάκη, και με αυτό να κλείσουμε. Δεν μπορεί αυτός ο τόπος, αυτή η περιοχή, αυτός ο νομός να είναι τόσο ευλογημένος με τόσα νερά και όταν τα χρειάζεται να μην τα έχει. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς. Έτσι είναι και κλείνοντας να πω μια κουβέντα. Εδώ και 10 χρόνια αυτό που προηγουμένως είναι κατεφραμένο το φράγμα το οποίο εμπόδιζε τη θάλασσα να μην πάνω και συγκρατούσε τα γλυκά νερά και τα πλοία έριχνε μέσα στο ενίσιο. Εδώ και 10 χρόνια είναι κατεφραμένο και δεν νοιάστηκε κανένας να κάνει κάτι. Παρότι έχουμε γκρινιάξει, έχουμε φωνάξει σαν σύλλογος, έχουμε επισημάνει την αναγκαιότητα κατασκευής του φράγματος, δεν αναλαμβάνει κανένας να προχωρήσει το θέμα. Δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας και στην προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στο επεισόδιο του Εύρου, όπου Έλληνας νεροφύλακας δέχτηκε πυρά από την τουρκική πλευρά του ποταμού, αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο μας ανησυχεί. Οι αρχές περιμένουν τους γιατρούς που τον επιβλέπουν τον τραυματία νεροφύλακα να αποφασίσουν αν θα βγάλουν τη σφαίρα από το σώμα του, ώστε να προσδιοριστεί ποιος άνοιξε πυρ κατά του 56χρονου. Δεν ξέρουμε, να μην βιαστούμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα, υπογράμμισε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στο περιστατικό που εκτυλήθηκε πρόσφατα στον Εύρο με τον τραυματισμό του νεροφύλακα από πυροβολισμό από την τουρκική πλευρά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα ποιος πυροβόλησε. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, ας αφήσουμε λίγο τις έρευνες, τις βαλιστικές εξετάσεις να γίνουν στον Εύρο. Ασφαλώς και ανησυχεί το γεγονός ότι σε αυτό το επεισόδιο είχαμε πυροβολισμό από την τουρκική πλευρά, από διακινητή, από κάποιον άλλον, δεν ξέρουμε. Να μην βιαστούμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα και φυσικά ο τραυματισμός το κάνει ακόμα χειρότερο. Το από πού, από τι όπλο προέρχεται η σφαίρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπεράσματα. Ας περιμένουμε πρώτα με το καλό ο άνθρωπος να αναλάβει, γιατί μπορεί να είναι εκτός κινδύνου και αυτό είναι ασφαλώς ευτυχές γεγονός. Όμως πρέπει να τον αφήσουμε και να αναρρώσει. Ασφαλώς κρατάμε το γεγονός ότι ένα τέτοιο επεισόδιο με πυροβολισμό και τραυματισμό Έλληνα νεροφύλακα είναι ανησυχητικό. Ανεβάζει πίστα, θα έλεγα, το επίπεδο της αντιπαράθεσης, παρά το γεγονός ότι οι ροές στον Εύρο είναι μειωμένες σε αυτό το διάστημα. Αναφορικά με το φράχτη στον Εύρο, ο κ. Παναγιωτόπουλος πρόσθεσε πως τα αποτρεπτικά εμπόδια λειτουργούν. Ο φράχτης δεν θα καλύψει όλο το μήκος των συνόρων από το Δέλτα, από τη θάλασσα δηλαδή μέχρι το βόρειο άκρο. Ασφαλώς και θα υπάρχουν σημεία στα οποία θα είναι αδύνατο να κατασκευαστεί εν πράξη. Η επέκταση του φράχτη είναι η λυμένη απόφαση της κυβέρνησης και γίνεται σιγά-σιγά. Το έδαφος δεν είναι παντού πρόσφορο. Παραποτάμιες περιοχές είναι μεσαθρό έδαφος, με διαστρωμάτωση εδάφους διαφόρων από έτσι αποχρώσεων και φύσεων. Δεν είναι απλό να στήσεις ένα τέτοιο σταθερό, αν θέλετε, εμπόδιο. Υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα. Όμως ο φράχτης προχωράει και θα επεκταθεί. Δεν θα καλύψει το 100% των συνόρων μας και πάντα θα υπάρχουν περάσματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παύλος Χριστίδης, δείχνει το έντονο ενδιαφέρον του για τον Εύρο και συγκεκριμένα βεβαίως για όλα όσα απασχολούν το τελευταίο χρονικό διάστημα τους κατοίκους του Βορείου Εύρου και πηγαίνει στη Βουλή, θέμα που το διαχειριζόμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι πραγματικά θέλει να κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Το ίδιο θέλει να κάνει και ο κ. Χριστίδης, ρωτώντας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για την υπόθεση που αφορά στην εγκατάσταση των 27 ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο των Πετρωτών Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας. Ο κ. Χριστίδης παρουσιάζει στην ερώτησή του τα δεδομένα που έχουν προκύψει και την κατάσταση που επικρατεί, μεταφέρει την ανησυχία των κατοίκων και υπενθυμίζει τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη πέρυσι από τις φωτιές ο Εύρος. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κ. Χριστίδης. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Μπασκάκη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για άλλη μια φορά για ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα απασχολεί εντόνως και όχι μόνο τους κατοίκους του Βορείου Εύρου αλλά και τις αρχές του Βορείου Εύρου, τον Δήμο για παράδειγμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, κύριε Βουλευτά. Και αυτό είναι το οποίο με οδήγησε να πάρω την πρωτοβουλία της ερώτησης προς τον κύριο Σκυλακάκη, κυρία Μπασκάκη, διότι και κατά την επίσκεψή μου την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές είχα κάνει μια σειρά συζητήσεων με φορείς, αλλά και ανθρώπους, πολίτες, ομάδες πολιτών οι οποίοι με είχαν ενημερώσει. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία, τουλάχιστον έτσι είναι στα δικά μου μάτια και είμαι σίγουρος ότι έτσι είναι και στα μάτια των κατοίκων της Ορεστιάδας και του Βορείου Εύρου, και στο οποίο χρειάζονται καθαρές απαντήσεις. Κανένας από εμάς δεν είναι απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κανένας από εμάς δεν είναι απέναντι στα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε για την αντιμετώπιση της πολύ μεγάλης κλιματικής κρίσης. Αλλά εδώ υπάρχουν μια σειρά ερωτημάτων για τα οποία το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει καθαρές απαντήσεις και πιστεύω ότι πρέπει να το κάνει με τρόπο πολύ καθαρό, τουλάχιστον το χρωστάει στους πολίτες της περιοχής οι οποίοι αγωνίζονται στην άκρη της Ελλάδος για να κρατήσουν την Ελλάδα όρθια. Αυτό ζητούν λοιπόν και οι κάτοικοι του Βόρειου Εύρου, να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Βουλευτά, με το αιωλικό πάρκο στη Μαύρη Πέτρα. Με σαφήνεια όμως, έτσι, αυτό διεκδικούν για να καταλάβουν πού βρίσκεται αυτό το χρονικό διάστημα υπόθεση και κυρίως πώς σκοπεύει το Υπουργείο και ο κύριος Σκυλακάκης δηλαδή να προστατεύσουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί πολύ σωστά υπενθυμίζετε, όχι ότι έχει ξεχαστεί, γιατί ακόμα τις πληγές μας δεν τις έχουμε πουλώσει μετά τα όσα συνέβησαν τον περσινό Αύγουστο, αλλά δεν πάβει να είναι και αυτός ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σε όσα σχεδιάζονται σε σχέση πάντα με τις ανεμογεννήτριες. Κυρία Μπασκάκη, είναι ακριβώς όπως το λέτε, βλέπετε ότι μετά τις καταστροφές υπάρχουν πληγές οι οποίες είναι ακόμα εκεί. Το βλέπουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες με την πανόλη που έχει επανεμφανιστεί στη Θεσσαλία. Το βλέπουμε και το παρακολουθούμε όλοι όσοι έχουμε εικόνα της τεράστιας καταστροφής που υπήρξε πριν από ένα χρόνο στον Εύρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι καταλύτες στο να παίρνει απόφαση κάθε κυβέρνηση. Και εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, ο Εύρος δεν είναι ένας νόμος σαν όλους τους υπόλοιπους, όχι μόνο για λόγους γενικού εθνικού ενδιαφέροντος, αλλά και για λόγους πρακτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς. Και επομένως είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να δίνει καθαρές απαντήσεις στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά έχουν κρατήσει τα όνειρά τους και τις ζωές τους και τα σπίτια τους στην περιοχή και θέλουν να τα συνεχίσουν. Επομένως, αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μαύρη Πέτρα πρέπει να είναι οριοθετημένο, να είναι χωροθετημένο, να ξέρουμε ακριβώς τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, προς ποια κατεύθυνση και στη συνέχεια φυσικά να έρθει σε επαφή, σοβαρή επαφή με τους πολίτες και τις αρμόδιες αρχές. Δεν μπορεί όλα αυτά τα πράγματα να προχωρούν ερήμην της τοπικής κοινωνίας. Πάντως, εγώ θα πω και κάτι τελευταίο, κύριε Βουλευτά, γιατί και αυτό έχει την αξία του. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για παράδειγμα, δανείζομαι, από τα 10 θέματα, τα 8 ή 9 αφορούν σε εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν σε ολικά πάρκα σε όλη την περιφέρεια. Αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις και να το δούμε το θέμα συνολικά και υπό άλλο πρίσμα. Προφανώς δεν λέμε όχι, όπως είπατε κι εσείς πάρα πολύ σωστά, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν μπορεί από τα 10 τα 8 ή 9 θέματα να είναι μόνο τα αιωλικά πάρκα. Κάτι γίνεται. Είναι προφανές ότι κάτι γίνεται και είναι προφανές επίσης ότι η αγορά λειτουργεί με συγκεκριμένους όρους, κυρία Μπασκάκη. Επομένως, τώρα βλέπουν κάποιοι μία ευκαιρία στον Εύρο, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό αν γίνεται με βάση κανόνες, αν γίνεται με βάση όρους, αν γίνεται με γνώμονα το καλό και της πατρίδας μας συνολικά, αλλά και των Ελλήνων οι οποίοι μένουν στην περιοχή και θέλουμε να συνεχίσουν να μένουν στην περιοχή. Ξέρετε, κατά την επίσκεψή μου στον Βόρειο Εύρο, την τελευταία επίσκεψή μου στο Βόρειο Εύρο, περπατώντας σε όλα τα χωριά τα οποία είναι κοντά στην Ορεστιάδα, κοντά στο Σουφλί και ανεβαίνοντας προς τα σύνορα, καταλαβαίνει κάποιος ότι υπάρχει ανάγκη για δουλειές. Καταλαβαίνει όμως κάποιος ότι υπάρχει και ανάγκη για προοπτική. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε καθαρούς όρους λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών, να υπάρχει η δυνατότητα
να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες, ειδικά το κομμάτι των αγροτών, ειδικά το κομμάτι των κτηνοτρόφων που έχουν πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι σαφές επίσης ότι όλο αυτό δεν μπορεί να καταστρέψει ούτε το περιβάλλον μέσα στο οποίο θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας, ούτε φυσικά την τοπική κοινωνία η οποία έχει εύλογους προβληματισμούς. Εμείς απαντήσεις θέλουμε και για μια φορά πρέπει οι απαντήσεις αυτές να είναι καθαρές, να είναι απαντήσεις οι οποίες δίνουν στον πολίτη του Βορείου Εύρου να καταλάβει τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση με όλες αυτές τις επενδύσεις. Λοιπόν, εσείς το ερώτημα το πάτε στην Βουλή. Θα περιμένουμε και την απάντηση του κυρίου Σκυλακάκη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο αρμόδιος υπουργός απέναντι σε αυτή την υπόθεση. Κύριε Βουλευτά, κύριε Χριστίδη, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για ακόμα μια φορά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά άναψαν τα αίματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όταν η συζήτηση έφερε ως πρώτο θέμα στο τραπέζι το ζήτημα της σύμβασης για τη διοργάνωση της δραμηνογνωσίας, μία εισήγηση του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και νυν Περιφερειακού Συμβούλου του κυρίου Παπαεμμανουήλ. Ο κύριος λοιπόν Παπαεμμανουήλ αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Τοψίδη λέγοντας ότι οι συνεργάτες σας στη Δράμα σας εξέθεσαν σε ανεπανόρθωτο βαθμό για πάρα πολλά πράγματα και είμαι σίγουρος ότι δεν τα γνωρίζετε προσωπικά, γιατί αν τα γνωρίζατε δεν θα τα επιτρέπατε να γίνουν. Τα πνεύματα ήταν οξυμένα στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όταν ήρθε προς θέμα η συζήτηση που αφορούσε τη σύμβαση για τη διοργάνωση της δραμηνογνωσίας σε μια εισήγηση του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και νυν Περιφερειακού Συμβούλου του κ. Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ανέφερε ένα-ένα τα στοιχεία τα οποία και συγκέντρωσε, λέγοντας ότι παρουσίασε ολοένα και πιο αυξημένα ποσά με τα οποία στήριξε τη διοργάνωση η προηγούμενη Περιφερειακή Διοίκηση, καθώς και τις δράσεις οποίες αυτά πήγαν. Ισχυρίστηκε ότι ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης, δεν πρέπει να τα γνώριζε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του φεστιβάλ. Οι συνεργάτες σας, είπε χαρακτηριστικά στη Δράμα, σας εξέθεσαν σε ανεπανόρθωτο βαθμό για πάρα πολλά πράγματα και είμαι σίγουρος ότι δεν τα γνωρίζετε όλα αυτά προσωπικά, γιατί αν τα ξέρατε, δεν θα τα επιτρέπατε να γίνουν, είπε ο κύριος Παπαεμμανουήλ, ισχυριζόμενος ότι η φετινή σύμβαση που υπεγράφει ουδεμία σχέση δεν είχε με την περσινή παρά το γεγονός ότι γράφηκε από τον ίδιο υπάλληλο. Βασικό ερώτημα του πρωί την Περιφερειάρχη Δράμα ήταν να γίνει γνωστό πού εν τέλει διοχετεύτηκαν τα 60.000 ευρώ που αναγράφονται στη σύμβαση για τη δραμηνογνωσία, τα οποία δόθηκαν με απευθείας ανάθεση ανάδοχο για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ, ενώ έκανε λόγο για χουντικές πρακτικές παρουσιάζοντας έγγραφο στο οποίο εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων υπέγραψαν ότι σχετικές δηλώσεις του πρώην Αντιπεριφερειάρχη, πως οι σύλλογοι πλήρωσαν για τη διεξαγωγή των πολιτιστικών τους εκδηλώσεων στο πλαίσιο του φεστιβάλ, είναι ψευδής, ευχαριστώντας την Περιφέρεια για την άριστη συνεργασία, υπονοώντας ότι αποτέλεσε πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής. Στην απάντηση του, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι γνώριζε εξ ολοκλήρου όλα τα πεπραγμένα, καθώς η συνεργασία του με τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας είναι εξαιρετική, δίνοντας έμφαση στο ότι δεν εμπίπτουν στην προκειμένη περίσταση κουβέντες ούτε για προχειρότες, αλλά ούτε και για έλλειψη διαφάνειας. Γνώριζα πάρα πολύ καλά από την αρχή όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχω άμεση συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη, αλλά θέλω να πω, αν μου δώσει το τέλος ο πρόεδρος το δικαίωμα να απαντήσω, γιατί είναι ερώτηση-απάντηση, θα απαντήσω και στους μελετητές, αν έχω το δικαίωμα τον χρόνο, μόνο να σου πω δύο πράγματα. Πρέπει να ανακαλέσει τη λέξη προχειρότητα αδιαφάνεια, γιατί είναι σκληρές λέξεις. Και εφόσον αποδειχθούν όλα αυτά, έτσι υπάρχουν δικασίες, σας προτρέπω λοιπόν δημοσίως, αν έχετε αυτά τα στοιχεία, να τα πάτε στους εισαγγελείς της αρμόδιας αρχές, ηλεκτρικούς μηχανισμούς, να ολοκληρώσω και να ολοκληρώσω. Πηγαίνετε όπου θέλετε και εγώ θα το μάρτε υπέρ σας, είτε είναι υπάλληλος είτε είναι ερετός, αν έχει παρεμβεί τον νόμο. Δεύτερο, μιλάτε για διαφήμιση. Διαφήμιση δεν είναι μόνο τα έντυπα, είναι όλα τα μέσα ενημέρωση. Και θέλω όμως για να θυμηθείτε, γιατί προκαλείται εντυπώσει, μας παρακολουθεί κόσμος από το streaming σήμερα. Λοιπόν, θυμηθείτε για το φαλακρό, για τη διαφήμιση τη δραμηνωσία, δεν είναι το φαλακρό που στη λήξη τη θητεία σας δώσετε 24.000 ευρώ για διαφήμιση για ένα κλειστό φαλακρό, με ανάθεση, απλά έτσι τα πρακτικά. Θέλετε να σας απαντήσω τώρα, χάρη του διαλόγου. Το κρατάω και για το τέλος. Αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στον κύριο Περιφερειάρχη. Ναι, επειδή έκανε ερώτηση γι' αυτό. Καταρχήν, έχουμε απευθυνθεί στον εισαγγελέα, τα έχουμε καταθέσει τα στοιχεία. Αυτή είναι η απάντησή μας. Δεν θα περιμένουμε τώρα, γιατί όντως η προχειρότητα και η αδιαφάνεια δεν είναι βαρύς χαρακτηρισμοί, είναι αντικειμενικότητα. Είναι χαρακτηρισμοί που έχουμε διαπιστώσει ότι ισχύουν και γι' αυτό γίνεται αυτή η κουβέντα. Και το δεύτερο, αυτό για το φαλακρό, ξέρετε, το λέτε κι εσείς οι ίδιοι και ο κύριος θεματικός αντιπεριφυράκης που είναι διαδικτυακά, ότι θέλετε κι εσείς ένα βουνό τεσσάρων εποχών. Εμείς λοιπόν, επειδή υπήρχε αυτή η διαδικασία και το ξέρει το Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξη, για μια διαδικασία που θα συμμετείχε σε μια δουλειά,
υπήρχε αυτή η διαδικασία να κάνει αυτή την προβολή. Όπως γίνονται και τώρα εκδηλώσεις προβόλων. Και επειδή μάλιστα υπήρχε αυτό το θέμα, το σταματήσαμε για να μην υπάρχει κανένα είδος αδιαφάνειας. Και δεν προχώρησε αυτή η τέτοια. Και το είχατε κάνει, αν θυμάμαι καλά, πριν αλλάξει η διοίκηση επερώτηση. Και είπα, επειδή δεν θέλουμε να υπάρχει τέτοιο, το σταματάμε και συνεχίζετε εσείς όπως θέλετε να κάνετε για την προβολή του φαλακρού. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλο εισαγγελέας πλημμυλωδικών Λάρισας για τις εξελίξεις με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πανόλης στα εγωπρόβατα στην Θεσσαλία. Μάλιστα, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο εισαγγελέας παρενέβη ζητώντας την επίγουσα εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί πώς, πότε και ποιος έβαλε τα μολυσμένα ζώα στη χώρα. Τώρα, στο πώς, πότε και ποιος, πολλά τα σενάρια που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. Οι πιθανότερες ερμηνείες έχουν να κάνουν με την Ρουμανία, τουλάχιστον αυτό λένε οι πρώτες ενδείξεις. Τώρα μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Καβάλας, ο κύριος Νίκος Δημόπουλος, γιατί δεν πάβει αυτή η κατάσταση να έχει χτυπήσει καμπανάκι σε όλη τη χώρα, να προκαλεί προβληματισμό και βεβαίως πολλά τα ερωτήματα. Γιατί φτάσαμε πάλι στο σημείο αυτό. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γιατί φτάσαμε πάλι να μιλάμε για την πανόλη, τι σημαίνει ότι έχουμε τρωτά και κενά σημεία, κύριε Δημόπουλε, στο κομμάτι των ελέγχων? Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε μερικά κενά σημεία. Ένα κενό είναι όλο το υπόλοιπο και τα σωστά σημεία είναι λίγα από ό,τι φαίνεται. Γιατί φωνάζουμε συνεχώς για τους ελέγχους, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι του ελέγχου, το να εισαγωγή των ζώων ή τα ζώα τα οποία πάνε για σφαγή. Και όλη η διαδικασία αυτή από ό,τι φαίνεται έχει κενά, γιατί σύμφωνα με τις φήμες, γιατί δεν έχουν κάποια επίσημη ανακοίνωση, και αυτό είναι το τραγικότερο από όλα, να ξέρετε. Το ότι η ελληνική πολιτεία δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί σε μια διαδικασία που, που περνάει από τα σύνορα δύο φορές. Δηλαδή, περνάει μία από τα σύνορα Ρουμανίας-Βουλγαρίας, μία από τα σύνορα Βουλγαρίας-Ελλάδας, αν τελικά η διαδρομή είναι αυτή. Και μετά περνάει και στη χώρα μας μέσα και έπρεπε τα ζώα λογικά να πάνε σε σφαγεία τα οποία ελέγχονται από δημόσιο κτηνίατρο και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει τελικά. Πήγαν σε σφαγείο, αν ήταν να πάνε σε σφαγείο. Πουληθήκαν σαν ζώντα ζώα και πώς πουληθήκαν, με τι χαρτιά. Είναι μια διαδικασία μεγάλη. Το ότι επεμβαίνει ο εισαγγελέας είναι παρήγορο, αλλά ξέρετε, δεν βλέπουμε ιδιαίτερα αποτελέσματα όταν η ελληνική δικαιοσύνη παρεμβαίνει. Από τη στιγμή που η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να τους έχει ξετινάξει όλους αυτούς που είναι στη διαδικασία αυτή, από τον πρώτο, από τη μονάδα στη Ρουμανία μέχρι εδώ πέρα που βρέθηκε το κρούσμα. Να δούμε πού ακριβώς είναι το πρόβλημα και η αστοχία. Εσείς πάντως συνυπογράφετε το κείμενο το οποίο εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, κύριε Δημόπουλε, ενώ όλοι οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της περιφέρειάς μας, γιατί πράγματι αυτή η υπόθεση μας απασχολεί όλους, μπορεί να χτυπήσει και τη δική μας την πόρτα. Αφήστε που κάποια στιγμή μέσα στα σενάρια ακούστηκε και ο Εύρος, για να το πούμε και αυτό για το πώς τελικά εισήλθε η πανόλη στην χώρα μας. Ωστόσο, δεν ξέρω πραγματικά, όπως είπατε κι εσείς, θα μάθουμε τελικά από πού ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Και αν τελικά κάποια στιγμή, ως ένα συντεταγμένο, οργανωμένο κράτος, θα μπορέσουμε να θωρακιστούμε, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι καλό να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Αυτό έγινε με τον Εύρο. Εντάξει, είπαμε ότι είναι είσοδος από τρίτη χώρα. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλές αρρώστιες, οι οποίες δεν υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία με την Τουρκία για το θέμα αυτό. Υπάρχουν προβλήματα, είναι άλλα τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν εκεί στο θέμα αυτό, αλλά τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να μην επαφιόμαστε στις φήμες. Θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να ανακοινώνει αυτά τα οποία έχει σαν στοιχεία και αυτά τα οποία βρίσκει τελικά. Σας το λέω ξανά ότι είναι τραγικό το να επεμβαίνει ο εισαγγελέας και η ελληνική πολιτεία μέχρι στιγμής να μην έχει κάνει μια ανακοίνωση, εκτός από το θέμα ότι μπαίνουν σε καραντίνα κάποιες μονάδες, χωρίς πάλι να ξέρετε να έχει μπει στη διαδικασία να χρηματοδοτήσει αυτές τις μονάδες για τις ζωοτροφές, γιατί υποχρεώνει στα 3 χιλιόμετρα τους κτηνοτρόφους γύρω-γύρω σε ακτίνα από κρούσμα. Και αν δείτε πόσα κρούσματα είναι, καταλαβαίνετε ότι πιάνει μια πολύ μεγάλη έκταση να έχουν τα ζώα τους μέσα. Ενώ δεν προβλεπόταν αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία εκτροφής κάθε εκμετάλλευσης. Είναι άλλος ο υπολογισμός που κάνει ο κάθε κτηνοτρόφος και άλλη η απόφαση κτηνιατρικής. Και από τη στιγμή που τον υποχρεώνει, δεν το χρηματοδοτεί για να πάρει ζωοτροφές. Του λέει πρέπει να έχει ζωοτροφές έτσι κι αλλιώς εσύ. Και αν τις είχες για το χειμώνα, τις καταναλώσεις τώρα και κάποια στιγμή, ίσως και αν, θα πληρωθεί σαν αποζημίωση για το κόστος ζωοτροφών. Αυτό που, να ξέρετε, θα είναι πολύ μικρότερο από το πραγματικό κόστος. Και όλη η διαδικασία αυτή κάνει τους κτηνοτρόφους πολλές φορές να μπαίνουν στη διαδικασία να μην συνεργάζονται με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες,
Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα, γιατί έτσι μεταδίδονται κοινώσεις. Όπως και αυτός ο οποίος φοβάται με τους φάκους το κοπάδι, επειδή βρήκαν ένα ζωάρο στο μέσα, και εκείνος, αν δεν έχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία, μπορεί να πει ότι ξέρετε, να το κρύψω όσο μπορώ, αν και αυτή τη στιγμή είναι οριζόντια η έλεγχη εκεί, αλλά δεν έχει σημασία. Θα πρέπει να υπάρχει αποζημίωση, γιατί ξέρετε, η αποζημίωση αυτή είναι μόνο για το ζωικό κεφάλαιο. Ναι, ναι. Δεν είναι ούτε για το εισόδημα του κτηνοτρόφου, ούτε τίποτα. Έτσι. Ξεκάθαρο, αυτό είναι ξεκάθαρο χρόνια τώρα. Να πούμε και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, γιατί μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχει και ένα τραγέλαφο σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και ναι, μπορεί, είπαν όλοι, και μακάρι να μην μας τη χτυπήσει ποτέ ξανά την πόρτα. Αλλά αν κάτσουμε να σκεφτούμε τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες της κτηνιατρικής στην περιφέρεια, κανείς είναι να τραβάει τα μαλλιά του. Δηλαδή, στον Εύρο, δεν ξέρω αν μας έχει απομείνει και κανένας κτηνίατρος. Για παράδειγμα το λέω, φαντάζομαι ότι και στην Καβάλα και στην Ξάνθη και στην Ροδοπή η κατάσταση πάνω κάτω είναι ίδια. Γενικώς η περιφέρειά μας στο κομμάτι κτηνιατρική υπηρεσία εδώ και χρόνια πραγματικά είναι πλήγμα μεγάλο. Οπότε γιατί έλεγχους, ναι, να μιλήσουμε, εκεί θέλω να καταλήξω. Κάποια στιγμή στο Βόρειο Εύρο είχαμε μόνο ένα κτηνίατρο, ναι, και στο Νότιο Εύρο, γιατί είναι δύο δαόκ εκεί, είχαμε πάλι λίγους κτηνιάτρους, και στην Καβάλα είχαμε κάποια στιγμή δύο κτηνιάτρους μόνο. Κάποια στιγμή αρχίζουν και παίρνουν με συμβάσεις εξάμηνες κτηνιάτρους για να βοηθήσουν την όλη διαδικασία. Αλλά να ξέρετε ότι δεν έχει κλείσει και αυτό. Γιατί ο κτηνιάτρος πρέπει να γνωρίζει την περιοχή, να γνωρίζει τις μονάδες. Αυτή τη στιγμή έχουμε κτηνιατρικές υπηρεσίες που τι κάνουν. Το μόνο που κάνουν είναι να βγάζουν χαρτιά για τα διαδικαστικά ζητήματα. Όχι να ελέγχουν. Και ο έλεγχος θα ήταν το βασικότερο από όλα για να μπορεί να προληφθούν όλες αυτές οι ασθένειες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτό που βλέπουμε με τις φωτιές που λέμε ότι. Που πρέπει να χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τους πυροσβέστες να κάθονται. Γιατί όταν κάθονται οι πυροσβέστες σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι έπρεπε να είναι και οι κτηνίατροι. Να έχουμε τους κτηνίατρους που προβλέπεται από τον όλο σχεδιασμό της χώρας στην κάθε νομό. Και από εκεί και πέρα, αυτοί οι άνθρωποι όταν χρειάζεται και προληπτικά όμως, να μπορούν να ελέγχουν για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα που βλέπετε σήμερα, για το οποίο 100 κτηνίατροι, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, θα πάνε και θα κάνουν οριζόντιους ελέγχους στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.